Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η Κοινωνία των Ιδεών, η απογευματινή ενημερωτική εκπομπή της Atlas Τηλεόρασης Κεντρικής Μακεδονίας. Έχω σήμερα στο στούντιο της Atlas Τηλεόρασης μία κυρία. Μία κυρία που εκπροσωπεί ένα ιστορικό σωματείο και έναν από τους πιο παραγωγικούς κλάδους της αγοράς της Θεσσαλονίκης. Είναι η πρόεδρος του Σωματείου των Αρτοποιών της Θεσσαλονίκης, κυρία Έλσα Κουκουμέρια. Κυρία Κουκουμέρια, καλώς ορίσατε στην Κοινωνία των Ιδεών. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Υποθέτω ότι θα σας το έχουν ξαναπεί στο συνδικαλισμό. Γενικά, ζούμε σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, όσες πρόεδρους και αν έχει κάνει. Και μολονότι τα τελευταία χρόνια είναι πολύ περισσότερες οι γυναίκες πρόεδροι συνδικαλιστικών σωματείων, εντούτοις δεν πάβεται να αποτελείται εξαίρεση στον κανόνα. Πολύ περισσότερο που πρόκειται για έναν κλάδο, τον οποίο είχαμε συνηθίσει ανδροκρατούμενο. Ξενίζει η παρουσία μιας γυναίκας στην Προεδρία του Σωματείου των Αρτοποιών. Δεν νομίζω. Επειδή είναι η δεύτερη μου θητεία, νομίζω ότι δεν ξενίζει πια. Βέβαια, σίγουρα εμείς οι γυναίκες αποτελούμε μειοψηφία. Και επειδή ταυτόχρονα, όσο είμαι πρόεδρος εδώ στο δικό μας σωματείο στη Θεσσαλονίκη, είμαι και αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, εκεί είμαι η μοναδική γυναίκα ανάμεσα σε 34 άνδρες. Αλλά αυτό νομίζω ότι δεν έχει να κάνει η γυναίκα, ούτως ή άλλως έχει μια πολυσυλλεκτικότητα στους ρόλους, μπορεί να επιτελέσει πολλούς ρόλους. Οπότε είναι το σύνηθες να ασχολείται με τα κοινά. Έχουμε δε και τη λογική πολύ ότι μια γυναίκα μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα ακριβώς γιατί έχει πολλούς ρόλους και ξέρει να δουλεύει πολλά πράγματα μαζί. Η σχέση του Έλληνα καταναλωτή με τον αρτοποιό του ενδεχομένως να έχει αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου. Γιατί εγώ θυμάμαι από τα χρόνια που υπήρξα νεότερος ότι ήταν μια προσωπική σχέση και στις γειτονιές πολύ την διατηρούμε. Εντούτοις, πλέον δεν ψωνίζει το 100%, δεν λαμβάνει το 100% του πληθυσμού το ψωμί του από τον φίλο γείτονα αρτοποιό. Και έχουμε και αλυσίδες και έχουμε και σούπερ μάρκετς, έχουμε και πολλούς διαφορετικούς τρόπους πλέον να προμηθευόμαστε τον άρτον τον επίουσιο. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι θεωρείτε ότι το παραδοσιακό οικογενειακό αρτοποιείο της γειτονιάς κινδυνεύει? Το παραδοσιακό οικογενειακό αρτοποιείο της γειτονιάς δεν κινδυνεύει κάτω από το πρίσμα ότι είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του φρέσκου. Δηλαδή μπορεί να βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχουν αλυσίδες, υπάρχουν σούπερ μάρκετς, υπάρχουν πρατήρια τα οποία πουλάνε ψωμί, το οποίο βέβαια καμία σχέση δεν έχει με την παραγωγική δουλειά που κάνουμε εμείς. Και όταν λέω παραγωγική, αυτή είναι και η διαφορά του αρτοποιείου. Ότι ξεκινάμε από το αλεύρι και φτάνουμε μέχρι το ψωμί καθημερινά. Έχοντας ένα προϊόν που γεννιέται το πρωί και πεθαίνει το βράδυ. Αυτή τη διαφορετικότητα εμείς θέλουμε να τονίσουμε και αυτό τονίζουμε στον καταναλωτή, γιατί σε μια έρευνα που έγινε πριν από ένα χρόνο, είδαμε ένα ποσοστό γύρω στο 10% το οποίο ψωνίζει από τα σούπερ μάρκετ, μη γνωρίζοντας ότι αυτό το ψωμί είναι κατεψυγμένο. Ξεκινώντας από αυτό λοιπόν το ποσοστό, θέλοντας να δείξουμε στον κόσμο, γιατί και εγώ θυμάμαι ως πιο μικρή την εικόνα του αρτοποιού γύρω από μια γειτονιά που είχε και μια διαφορετική διάρθρωση. Γιατί είχε τον αρτοποιό, είχε τον μπακάλι, είχε τον κρεοπόλη. Οπότε η κάθε ίσως γειτονιά. Είναι ο τελευταίος επαγγελματίας της γειτονιάς που παραμένει. Είναι. Εγώ πιστεύω ότι ο φούρνος μπορεί να είναι και το τελευταίο παραγωγικό επάγγελμα στην Ελλάδα που γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι και στο νομό της Θεσσαλονίκης έχουμε γύρω στα 750 αρτοποιεία, 760. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε κάτι λίγο πάνω από 12.000. Ας τα δούμε με τη σειρά. Θα μου συγχωρέσετε την. Ξέρετε, εδώ η δουλειά μου, ο ρόλος μου είναι να είμαι ο κακός της ιστορίας και έτσι πολλές φορές αναγκάζομαι να υποδίδουμε και ρόλους στους οποίους δεν πιστεύω. Ο καλός ηθοποιός οφείλει να υποδίεται κάθε ρόλο. Λοιπόν, ας δούμε την άλλη πλευρά. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε κάποιος να σας απαντήσει ότι και το κατεψυγμένο, όπως το όντι είπατε, ψωμί, έχει άλλους κανόνες. Παραδείγματος χάρη, υπηρετεί τις αρχές της διαφάνειας, μπορεί να είναι κατεψυγμένο, αλλά το γεγονός ότι πας σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Μου προκάλεσε έκπληξη την πρώτη φορά που το είδα και ψωνίζω από συγκεκριμένο αρτοποιό στη γειτονιά μου.
Το ότι βλέπεις το ψωμί να ψήνεται σε διαφανείς φούρνους μέσα στο σούπερ μάρκετ. Εν αντιθέσει με τον παραδοσιακό αρτοποιό, που τον ξέρω, έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν, αλλά τη διαδικασία δεν τη βλέπω, γιατί τα αρτοποιία έχουν ανακαινιστεί όλα και έχουν και σύγχρονους πάγκους και σύγχρονες. Δεν βλέπω μέσα στο φούρνο. Επομένως, μπορεί κάποιος να πει: εντάξει, η ζύμη είναι κατεψυγμένη, αλλά το βλέπω να ψήνεται μπροστά στα μάτια μου. Εδώ υπάρχουν δύο σημεία τα οποία πρέπει να τονιστούν. Το ότι υπάρχει το κατεψυγμένο ψωμί στην αγορά είναι γεγονός. Αλλά αν ήταν τόσο καλό, ποιοτικά καλό, αν δεν είχε κατεψυχθεί πριν από 18 ή και 24 μήνες για να καταναλώνεται άμεσα και από τη μυρωδιά να μας τραβάει που λέμε, δηλαδή το βλέπουμε να ψήνουμε αλλά έχει και μία μυρωδιά, προφανώς θα συνέβαινε αυτό που λέει και ο νόμος να συμβεί, να δηλώνεται ότι αυτό το ψωμί είναι κατεψυγμένο. Επειδή αυτή όλη η διαδικασία γίνεται κρυπτό, γι' αυτό και δεν γνωρίζει ο καταναλωτής ότι είναι κατεψυγμένο, βλέπει ένα ψωμί να ψήνεται, δεν ρωτάει και πολύ, συνήθως δεν ρωτάμε. Οπότε το παίρνει. Αν σε μια λυσίδα δεν θα υπάρχει φούρνο που ζυμώνει. Το παίρνει σαν φρέσκο. Όταν ο καταναλωτής, ο ίδιος αυτός καταναλωτής, τη στιγμή εκείνη αντιληφθεί ότι ή του πει κάποιος ότι ξέρει κάτι, αυτό μπορεί 18 μήνες να είναι σε ένα ψυγείο, σε μια βαθιά κατάψυξη και μπορεί να έχει έρθει από την Πολωνία, από την Κίνα. Έχουμε εισαγόμενη ζύμη. Ναι, έχουμε εισαγόμενη ζύμη. Ναι, έχουμε. Νομοτύπος υπάρχει. Νομοτύπος. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες και από Ινστιτούτα Καταναλωτών, τα οποία αποδεικνύουν ότι αυτή η ζύμη σε θέμα ποιότητας είναι πιο χαμηλής ποιότητας από ένα ψωμί που γίνεται καθημερινά. Και είναι λογικό, γιατί τι γίνεται. Σε μια διαδικασία αρτοποίησης έχουμε τη μαγιά, η οποία είναι ένας μύγετας, αυτή που βοηθάει το ψωμί να φωσκώσει μέσα σε ένα θερμό περιβάλλον. Αυτό λοιπόν, σε αυτό το σημείο, ένα ψωμί που είναι κατεψυγμένο μπαίνει στην κατάψυξη και τι κάνουμε, σταματάμε, αδρανοποιούμε τη μαγιά. Έχει μαγιά αυτό το ψωμί, βεβαίως, κανονικά. Κανονικά. Αδρανοποιούμε τη μαγιά. Αυτή η αδρανοποίηση όμως, επειδή ακριβώς είναι ένας μύγετας, έχουν γίνει διάφορες μελέτες και στο εξωτερικό και εδώ που δείχνουν ότι δεν κάνει καλό στο ψωμί, δεν έχουμε ένα καλό ψωμί γι' αυτό. Και αν θα πάρετε ένα ψωμί από ένα σούπερ μάρκετ, δεν έχει διακρισιμότητα. Πολλές φορές εγώ χαρακτηριστικά λέω ότι ένα ψωμί, όταν είναι καλό, θα πρέπει να μπορείς να το φας και την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη. Δεν θα είναι φρέσκο. Δεν θα είναι τόσο ελκυστικό. Δεν θα ακούγεται αυτό το κράτσι. Είναι αφράτο και άσπρο την πρώτη μέρα και ναι. Ένα ψωμί το οποίο όμως είναι από αυτά που ψήνονται μέσα σε φουρνάκια σούπερ μάρκετ, αν κρυώσει ή μετά από κάποιες ώρες, είναι ένα λάστιχο. Λένε όμως, να έρθουμε σε ένα ακόμα επιχείρημα της άλλης πλευράς. Εφόσον και οι ίδιοι αρτοποιοί έχουν μπει σε μία μεταπρατική λογική, βλέπουμε ένα σύνολο σκευασμάτων στα αρτοποιία που δεν είναι προϊόν του αρτοποιού. Γλυκά, πράγματα που ίσως κάποτε τα έφτιαχνε ο αρτοποιός, αλλά τώρα για λόγους ευκολίας τα προμηθεύεται από ένα εργαστήριο. Ακόμη και οι τυρόπιτες σε μερικά. Μπορεί να έχει κανονικότατο ψωμί χειροποίητο με μαγιά, αλλά κάποια από τα υπόλοιπα προϊόντα του να προέρχονται από εξωτερικούς συνεργάτες. Και επομένως μπορεί να σας πει κάποιος εκπρόσωπος στο σούπερ μάρκετ, με τα οποία σας διαβεβαιώ δεν έχω καμία γνωριμία, ότι αυτό που κάνετε εσείς οι ίδιοι αρτοποιοί, γιατί το απαγορεύετε ή το θεωρείτε κακό να το κάνετε στο σούπερ μάρκετ. Σε όλα τα αρτοσκευάσματα, σφολιατοειδή κτλ., έχουμε ένα χαρακτηριστικό: δεν έχουμε μαγιά. Στη σφολιάτα δεν μπαίνει μαγιά. Να το ξεκινήσουμε από εκεί. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η τάση, γιατί προσπαθούμε δυστυχώς να επιχειρήσουμε μέσα σε μια αγορά η οποία κάθε μέρα κανιβαλίζει και κανιβαλίζεται. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνει το αρτοποιείο σήμερα και αυτό που εμείς, αν πούμε συνδικαλιστικά, εμένα δεν μου αρέσει η λέξη συνδικαλισμός, εγώ θεωρώ ότι ασχολούμαι με τα του οίκου μου, ασχολούμαι με αυτό που κάνω καθημερινά και το οποίο θέλω και να το αναδείξω, αλλά και με ικανοποιεί πολύ για την δουλειά μου. Πριν από 20 χρόνια σας άρεσε, φορτίστηκε αρνητικά τα τελευταία δεν χρόνια. Δεν μου άρεσε ποτέ, ξέρετε κάτι, ο συνδικαλισμός εμπεριέχει για μένα πράγμα. Κάτι. Είναι κακό. Αισθάνεστε ότι μειώνει το οποίο έχει πολιτική εντός ή εκτός. Αισθάνομαι ότι για τον περισσότερο κόσμο και για μένα έχει μια πολιτική χρειά, εκτός ή εντός εισαγωγικών. Ενώ εμείς είμαστε ένα σωματείο το οποίο έχει επαγγελματική χρειά, είμαστε ένας επαγγελματικός φορέας. Δηλαδή, ο δικός μας ο σκοπός είναι να αναδείξουμε αυτό που κάνουμε, αυτή τη δουλειά μας, να ασχοληθούμε με τα προβλήματά της. Ας μείνουμε λίγο σε αυτό που κάνετε. Τότε το θέμα της μαγιάς. Μπαίνουμε σε τεχνικά θέματα που εμείς δεν τα ξέρουμε, αλλά θα έπρεπε να τα ξέρουμε και είναι και ενδιαφέροντα. Για την Ελληνίδα νοικοκυρά, πριν από πολλά χρόνια, ήταν αυτονόητο ότι το ψωμί έχει μαγιά και ότι φουσκώνει και είναι μια πανάρχια διαδικασία που ακολουθείται με τον ίδιο τρόπο εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Εν τούτοις, τα τελευταία χρόνια μπήκε στη ζωή μας και στο λεξιλόγιο μας ο όρος αρτοσκεύασμα. Και στους φούρνους που ψωνίζω, στους παραδοσιακούς οικογενειακούς φούρνους, μου λένε, θέλετε να σας δώσουμε, μια από τις επιλογές μου είναι και το ψωμί με προζύμ. Άρα το άλλο ψωμί, υπάρχει και ψωμί χωρίς προζύμ. Βέβαια. Ξέρετε... Προζύμι και μαγιά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κάνουν την ίδια δουλειά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Για πείτε μας. Βέβαια, ακολουθείται και κάποια μόδα και στη διατροφή. Οπότε το προζύμι είναι αυτή τη στιγμή... δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα από την αρχή. Έτσι. Προζύμι περισσότερο χρησιμοποίησαν οι γιαγιάδες μας παρά μία μαγιά, αυτή που λέμε τη μαγιά της μπύρας, η οποία πια έρχεται έτοιμη από εργοστάσιο. Το προζύμι είναι μια διαδικασία όπου παίρνουμε ένα βασιλικό, ένα κρεμμύδι, το βάζουμε μέσα σε νερό, το ενισχύουμε με λίγο μαγιά και αυτό εκεί γίνεται μια ζύμωση, γίνεται μια χημική ένωση. Από αυτή τη χημική ένωση παράγεται ένας αφρός. Αυτή είναι η μάνα. Αυτή τη μάνα την ταΐζουμε, έτσι λέγεται στο δικό μας το λεξιλόγιο, με αλεύρι. Όσο την ταΐζουμε με αλεύρι, αυτή πολλαπλασιάζεται. Από αυτό το τάισμα, μετά από κάποιες μέρες, που θα δούμε ότι αυτό έχει πάρει τον όγκο που θέλουμε, παίρνουμε ένα κομμάτι το οποίο το βάζουμε μέσα στην αρχική μας συνταγή και αυτό είναι το προζύμι. Και κάνει τη δουλειά της μαγιάς. Κάνει τη δουλειά της μαγιάς. Εκείνο που κάνει βέβαια, γιατί με όλη αυτή τη διαδικασία η οποία προέρχεται, μπορεί να είναι από φρούτα, μπορεί να είναι από λουλούδια, μπορεί να είναι από βασιλικό όπως κάνουν στο όρος, που είναι το σταυρό, ας πούμε, που είναι το πιο παλιό και το πιο χαρακτηριστικό. Κάνοντας αυτή τη διαδικασία, τι πετυχαίνουμε? Όλα αυτά τα αρώματα που εμείς τα έχουμε κλείσει μέσα σε ένα μπουκάλι για 10-15 μέρες να έρχονται στο ψωμί. Οπότε να έχει μια μυρωδιά που μας θυμίζει πιο πολύ τα παιδικά μας χρόνια. Η μόδα των τελευταίων χρόνων της ΖΕΑΣ επηρέασε τη δουλειά σας? Εγώ δεν το είχα ακούσει καν. Και από ένα σημείο και μετά άρχισα να ακούω ότι υπάρχει και ένα αρχαίο, μια αρχαία ελληνική ποικιλία σίτου, η οποία οι κακοί, τα χερουβίμ και τα νεφελίμ συνωμοτούν για να την εξαφανίσουν. Και άρχισα και σε σοβαρούς φούρνους να βλέπω ταμπελίτσες που λένε «Εδώ πωλείται ψωμί με ΖΕΑ». Υπάρχει αυτό το πράγμα και τι είναι ακριβώς? Εγώ δεν είμαι γενικά από τους ανθρώπους εκείνους που πιστεύω ότι για όλα τα κακά της μοίρας μας είναι κάποιοι κακοί που είχαμε όλο τον κόσμο και δεν μας επέτρεψαν να τον έχουμε. Δυστυχώς όμως ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας το πιστεύει. Όχι, η ΖΕΑ είναι ένας σπόρος ο οποίος είναι αρχαίος. Έτσι, είναι ένα δίκοκο στιτάρι, είναι το στάρι που βγάζει δύο κόκκους. Αυτό κάνει, το κάνει λίγο διαφορετικό γιατί έχει διαφορετική μορφή άλεσης. Και επειδή όπως σας είπα η μόδα, γιατί και η διατροφή έχει έναν κορεσμό, τα έχουμε δοκιμάσει πια όλα και αναζητάμε κάτι καινούριο. Αυτή η μόδα και το marketing φυσικά που κάνουν οι εταιρείες, έφερε τη ΖΕΑ στο τραπέζι, είναι ένα ψωμί το οποίο είναι νόστιμο. Παρ' όλα αυτά δεν δίνει κάτι ιδιαίτερο, κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο από άλλο ψωμί. Επειδή υπήρξε ένα θέμα με τη ΖΕΑ για τους ανθρώπους που πάσχουν από κοιλιοκάκη και έχει να κάνει με τη γλουτένη, εγώ να πω ότι τα άτομα που έχουν κοιλιοκάκη δεν κάνει να καταναλώσουν ΖΕΑ. Η ΖΕΑ έχει μια μορφή γλουτένης η οποία αποβάλλεται πιο εύκολα από τον οργανισμό, αλλά παρόλα αυτά έχει γλουτένη. Άρα για τα άτομα με κοιλιοκάκη δεν κάνει, απαγορεύεται, διαρροπάλου. Γιατί στην αρχή υπήρχε και ένα θέμα με αυτό. Τώρα το ένα θέμα φέρνει το άλλο, το ψωμί δηλαδή. Θα πάμε στη γλουτένη η οποία και αυτή έφτασε σήμερα να κατηγορείται για ό,τι κακό μπορεί να συμβαίνει στον οργανισμό. Βέβαια, αυτό αναιρείται τώρα από το εξωτερικό. Γενικώς υπάρχει η ιατρική κοινότητα, υπάρχει το marketing, υπάρχουν διάφορα άλλα στοιχεία. Συμμετέχετε κι εσείς στο κυνήγι της γλουτένης όμως, γιατί οι περισσότεροι φούρνοι της Θεσσαλονίκης έχουν ταμπελίτσες που γράφουν ψωμί χωρίς γλουτένη. Το ψωμί χωρίς γλουτένη είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Πολύ πιο προσεκτική και πολύ πιο εξειδικευμένη. Για να παράξει ένα αρτοπείο ψωμί χωρίς γλουτένη, θα πρέπει να έχει μέσα στο χώρο του ένα ξεχωριστό χώρο με ξεχωριστά μηχανήματα που γίνεται μια διαδικασία, γιατί ακόμα και τα ίχνη που κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα μπορεί να επιμολύνουν αυτό το ψωμί. Και εκεί μιλάμε για τα λεγόμενα ψωμιά παθήσεων, που υπάρχουν και άλλα εκτός από το χωρίς γλουτένη, όπου θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί απευθυνόμαστε σε ένα κομμάτι του πληθυσμού που έχει ένα ιατρικό πρόβλημα. Η ποιότητα των αλεύρων, τι ρόλο παίζει στη δουλειά σας? Μάθαμε να κατηγορούμε ή να ευχαριστούμε τον φούρνο της γειτονιάς για την ποιότητα του ψωμιού που μας προσφέρει, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι ενδεχομένως είναι ένας κρίκος μιας αλυσίδας. Το λέω γιατί πρέπει να σας πω από όσα ταξίδια έχω κάνει.
Η χώρα στην οποία ευχαριστήθηκα περισσότερο από παντού στον κόσμο το ψωμί ήταν στα βάθη της Μικράς Ασίας, στα ρωσοτουρκικά σύνορα. Και όταν σε φίλο που γνώριζε, τον ρώτησα, μα γιατί είναι διαφορετικό το ψωμί τους, μου είπε είναι διαφορετικά τα άλευρά τους. Ναι. Εμείς ήμασταν αλευροπαραγωγική χώρα, δεν είμαστε πια. Έχουμε κάποια πάρα πολύ καλά αστάρια που δίνουν κίτρινο αλεύρι, το οποίο όμως στην πλειοψηφία του εξάγεται για τη μακαρονοπία. Δυστυχώς εισάγουμε πάρα πολύ αλεύρι. Και από τον Καναδά και από την Ουγγαρία. Η ποιότητα του αλεύρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα του ψωμιού. Δηλαδή με ένα καλό αλεύρι θα έχουμε ένα καλό ψωμί, αντίστοιχα με ένα κακό αλεύρι, φτωχό να το πω, δεν θα έχουμε. Παρ' όλα αυτά αυτή τη στιγμή στην αγορά, επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη διακύμανση μεταξύ του καλού και του λιγότερου καλού, είναι επιλογή του κάθε μαγαζιού. Σε κάθε περίπτωση εγώ πιστεύω ότι επειδή ακριβώς η διαδικασία αρτοποίησης στο αρτοπείο δεν έχει αλλάξει, εκτός από το γεγονός ότι κάποιες χειρονακτικές εργασίες γίνονται με μηχανήματα. Η φιλοσοφία είναι η ίδια, το ψωμί νομίζω ότι όσα χρόνια και αν περάσουν θα γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με τα βασικά υλικά, νερό, αλάτι, αλεύρι και μαγιά. Από εκεί και πέρα μπορούμε να παίξουμε με διάφορα άλλα οπωροκυπευτικά, σουσάμι, σπόρους κτλ. Αλλά θεωρώ ότι ο αρτοπιός αυτή τη στιγμή, γιατί σας είπα, εμείς προσπαθούμε να αποδείξουμε δυστυχώς ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Σε μία αγορά, πάλι θα το επαναλάβω. Σας έχει ζητηθεί. Που κανιβαλίζει, δεν κανιβαλίζεται. Ναι, γιατί αν θα βγούμε έξω στην αγορά, θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή με κάποιον τρόπο συνεχώς ανοίγουν μαγαζιά που έχουν ένα κομμάτι που είναι σε ένα αρτοπείο. Είτε αυτό είναι ένα ράφι που έχει 10 ψωμιά, είτε είναι μια τυροπιτιέρα που έχει 5 τυρόπιτες. Οπότε εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι δικό μας. Γι' αυτό σας είπα πριν για τα κατεψυγμένα, ότι αυτή η τάση από το αρτοπείο αρχίζει να φεύγει. Δηλαδή, πολλοί συνάδελφοι μου λένε ότι ψάχνουμε να βρούμε να αλλάξουμε τα σχέδια από τα δικά μας σχολεία το ΙΔΙ, για να μην μοιάζουν με τα άλλα που είναι έξω και που τα είναι εταιρεία. Τα βιομηχανικά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, βέβαια, έχουμε βγάλει και ένα σήμα. Το οποίο λέει ελληνικός παραδοσιακός φρούτος, εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται. Γιατί πολλές φορές αυτό που λέτε με τις ανακαινήσεις, ο καταναλωτής δεν μπορεί να καταλάβει και δυστυχώς και πολλοί φίλοι μου ακόμα. Με τι όρους το δίνετε αυτό το σήμα, αρκεί να είναι αυτό το σήμα μπαίνει μόνο. Μέλος σας είπατε και λέγεται αν πράγματι υπάρχει και ζυμωτήριο. Όχι, αυτό το σήμα πηγαίνει μόνο σε παραγωγικό αρτοπείο. Δηλαδή, για να έχετε εσείς, αυτή είναι η πιστοποίηση ότι εσείς που πηγαίνετε σε αυτό το κατάστημα, το ψωμί ξεκινάει σε όλη την παραγωγική διαδικασία. Από την άλλη, και οι αλυσίδες που είναι μέρος του προβλήματος, μιλήσαμε για τον ανταγωνισμό που δέχεται το παραδοσιακό αρτοπείο. Ένας από τους θηρευτές της αγοράς είναι και οι αλυσίδες. Βλέπω όμως ότι και οι περισσότερες επώνυμες αλυσίδες που έχουν πολλά αρτοπεία είναι μετεξελιγμένων φούρνων. Δηλαδή, δεν νομίζω κανείς εφοπλιστής να ήρθε να ζύμωσε ψωμί. Προφανώς ήταν συνάδελφοί σας που επέκτηναν τις δουλειές τους. Και επειδή ζούμε σε κρίσιμες εποχές και επειδή οικογενειακές επιχειρήσεις, ποιος μπορεί να εμποδίσει κάποιον να έχει όνειρα και σχέδια να επεκτείνει την επιχείρησή του, και ένας απλός φούρνος μιας γειτονιάς κάποια στιγμή, ίσως λόγω της ποιότητας των προϊόντων του, να γίνει αλυσίδα. Εσείς το φαινόμενο πώς θα αντιμετωπίζετε σαν σωματείο? Το να έχει κάποιος τη φιλοδοξία να μεγαλώσει την επιχείρησή του είναι θεμητό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συνυπάρχουμε όλοι στην αγορά κάτω από κανόνες. Αν τηρούνται οι κανόνες, είναι όλα καλά. Δυστυχώς, κανένας κανόνας δεν τηρείται. Δηλαδή, αρκεί να σας πω, ας πούμε, την Κυριακή η παραγωγή ψωμιού απαγορεύεται. Φέρτε μια εικόνα στο μυαλό σας από ποιον δρόμο της Θεσσαλονίκης ξέρετε που υπάρχει αλυσίδα και υπάρχει σίγουρα ψωμί. Και όμως απαγορεύεται. Και πώς διαθέτουν στην αγορά φρέσκο ψωμί? Δυστυχώς, το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου εντός Σαββατοκύριακου, γιατί δεν διαθέτει προσωπικό. Ελεκτικούς μηχανισμούς, είναι αλήθεια. Δεν διαθέτει ελεκτικούς μηχανισμούς. Εμείς, βέβαια, ένα κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε στο σωματείο είναι και αυτός ο καταγγελτικός ρόλος, ο οποίος δεν μας αρέσει. Αλλά δυστυχώς, σας είπα, αγορά, δεν μπορεί καμία αγορά να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, όχι μόνο στο αρτοπείο, οπουδήποτε. Τώρα, αυτό το ψωμί είτε είναι και από τις αλυσίδες μεταφερόμενο από τη βάση στα διάφορα σημεία πώλησης, είτε είναι και αυτό κατεψυγμένο. Γιατί
το γεγονός ότι ένα αρτοπείο παράγει ψωμί, δεν, μια λυσίδα παράγει ψωμί, δεν την εμποδίζει να έχει και κατεψυγμένο ψωμί. Την Κυριακή, λοιπόν, στις περισσότερες των περιπτώσεων, γιατί είναι και διαφορετικά τα μεροκάματα βέβαια, και το ψωμί στην Ελλάδα δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ακριβή τιμή σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Είναι φθηνό το ψωμί σε σχέση με τις είναι φθηνό το ψωμί. Είναι φθηνό. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν τα παραδοσιακά αρτοπία, ακόμα δεν είναι φθηνό στην πλειοψηφία του. Αλλά είναι φθηνό. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο στην αγορά. Βλέπουμε ψωμιά που είναι πάρα πολύ φθηνά και ψωμιά που έχουν μια διαφορετική τιμή. Δηλαδή, αυτά τα πάρα πολύ φθηνά ψωμιά, πού οφείλεται η ευχέρεια του παραγωγού τους να τα δώσει σε αυτήν την εκεί μιλάμε για ψωμιά τα οποία έρχονται από τις γείτονες χώρες όπως είναι τα Σκόπια και η Βουλγαρία. Τρώμε βουλγάρικο ψωμί. Δυστυχώς, ξέρετε κάτι. Σας είπα, το θέμα δεν είναι αν θέλετε εσείς να επιλέξετε να τρώτε βουλγάρικο ψωμί. Είναι δικό σας δικαίωμα να καταφέρετε. Δεν το ξέρετε. Δηλαδή μπαίνουν ψωμιά καθημερινά από τα σύνορα, τα οποία ενώ είναι συσκευασμένα, αποσυσκευάζονται και ελληνοποιούνται. Κλείνοντας, μία δράση του σωματείου, μόλον ότι τα θέματα του ψωμιού πολλά και πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε. Έτσι. Και έμαθα και πολλά πράγματα που δεν τα γνώριζα από τη συζήτησή μας. Μία δράση που μου έκανε εντύπωση στα πλαίσια του Food Festival του Δήμου Θεσσαλονίκης. Φεστιβάλ, διαγωνισμός μάλλον πίτας, παραδοσιακής ελληνικής πίτας. Mm-hmm. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή τη δράση, να κλείσουμε αυτό. Αυτή είναι μια δράση που γίνεται στα πλαίσια του Food Festival. Να ευχαριστήσω και το Δήμο μας, εδώ το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Δήμο Τουρισμού, γιατί σε πολλές από τις εκδηλώσεις του μας έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε μέσα από τη δουλειά μας. Ξεκινάει λοιπόν το πρώτο φεστιβάλ πίτας, όπου διοργανώνεται σε κάθε δημοτική κοινότητα και στις 6. Νοικοκυρές πηγαίνουν τις πίτες τους εκεί. Δεν φοβόσαστε τον ανταγωνισμό? Όχι. Εγώ πιστεύω ότι, και μάλιστα κάνει εντύπωση κάποιος που το λέει αυτό, είναι και μια καινούργια ιδέα για εμάς τους αρτοπίους. Ξέρετε, οι πίτες είναι πολύ διαδεδομένες στην Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη είναι πολύ πολυπολιτισμική. Έχουμε ακόμα από τους πρόσφυγες που ήρθαν, από τους πόντιους, μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα, την οποία και καλό είναι να τη γνωρίσουμε, αλλά και γιατί όχι να πάρουμε και κάποια συνταγή, γιατί σας είπα, όλοι στοχεύουμε στη διαφορετικότητα, να πιάσουμε τον πελάτη από τη διαφορετικότητα, από τη διαφορετική γεύση, από το διαφορετικό σχήμα. Άρα μια νοικοκυρά που κουβαλάει μια τέτοια παράδοση οικογενειακή ενδεχομένως, mm-hmm. πώς μπορεί να την αναδείξει, πώς μπορεί να έρθει και να διαγωνιστεί? Μπορεί και να πάει στην αντίστοιχη κοινότητα στην οποία ανήκει. Ας πούμε αύριο θα είναι η δεύτερη δημοτική κοινότητα στο One Salonica στις 8 η ώρα να φτιάξει μια πίτα, να έχει απόλυτα τη συνταγή. Εκεί θα υπάρχουν κάποιοι κριτές, οι πίτες θα κριθούν και από τις 6 κοινότητες, οι 6 νικητές, ας το πούμε, οι 6 καλύτερες πίτες, θα γίνει ένας τελικός την Τετάρτη 6 Ιουνίου στις 8 η ώρα στο Δημαρχείο, όπου θα υπάρχει ένα event με πίτες για να δοκιμάζει ο κόσμος και θα προκύψει η καλύτερη πίτα. Ταυτόχρονα θα προκύψουν και μια σειρά από συνταγές και ξέρετε ότι εκείνο που σίγουρα θα πρέπει να βλέπουμε εμείς οι επιχειρηματίες που ασχολούμαστε με την εστίαση είναι να κοιτάμε πάντα την παράδοση και να προσπαθούμε να την προσαρμόσουμε στο σήμερα. Να μην τη χάσουμε σε κάθε περίπτωση. Ως φανατικός οπαδός και του φρέσκου ψωμιού και της παραδοσιακής ελληνικής πίτας, αν έχετε έλλειψη από κριτές, μη διστάσετε, μπορείτε να με συμπεριλάβετε. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ, γιατί και εγώ περιμένω σε αυτό το τελικό να δοκιμάσω, οπότε θα είναι ιδιαίτερη χαρά να τις δοκιμάσουμε και μαζί. Κλείνοντας, λέμε ότι ζούμε σε ένα πλανητικό, σε ένα παγκόσμιο χωριό και η παγκοσμιοποίηση μας έκανε να γνωρίσουμε συνήθειες διατροφικές και όχι μόνο συνήθειες και άλλων λαών. Και έτσι, εκεί που ξέραμε μόνο το ψωμί του φούρνου της γειτονιάς μας, που πριν από χρόνια είχε ένα ψωμί κάθε φούρνος, τώρα έχουμε πάρα πολλές επιλογές και εγώ στο φούρνο που πάω βλέπω διαφορετικά ψωμιά. Εμένα μου αρέσει το γαλλικό ψωμί, είμαι ο παδός του ελαφριού, αφράτου, άσπρου ψωμιού. Σας είπα ότι μου άρεσε πάρα πολύ το ψωμί, το παραδοσιακό ψωμί της Τραπεζούντας στην Τουρκία. Σκέφτομαι το δικό μας ψωμί ποιο είναι. Εμείς δεν έχουμε κάποια ιδιαιτερότητα ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα brand name στο ψωμί. Όταν παραγγέλλω μπακέτα, εκ των πραγμάτων αποδέχομαι, υποστηρίζω τον γαλλικό διατροφικό ιμπεριαλισμό. Την εξαγωγή του διατροφικού μοντέλου ενός πολιτισμού και μιας χώρας στον υπόλοιπο πλανήτη. Η δική μου επίθεση σε αυτό το τομέα ποια είναι? Βιβλιογραφικά δεν υπάρχει κάποιο χαρακτηρισμένο ελληνικό ψωμί. Το πιο σύνηθες εδώ στην Ελλάδα είναι το χωριάτικο.
Βέβαια, θα πω ότι πολλές φορές αυτό το χωριάτικο το συναντούμε σε φόρμες και τέτοια, και εκεί αλλάζει λίγο το θέμα, γιατί με την ανάκληση της λέξης χωριό δεν υπήρχε φόρμα. Στο χωριό ήταν κάτι μεγάλα καρβέλια, τα οποία ήταν έτσι και τραγανά από έξω. Το πιο συνηθισμένο ψωμί, αν μπορούμε να το πούμε ως ελληνικό, είναι το χωριάτικο. Αλλά χωρίς να έχει κάποια τυποποίηση. Και αυτό δεν γίνεται για ποιον λόγο. Και εδώ θα πω και ένα μεγάλο παράπονο, γιατί εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό προϊόν για όλη την Ελλάδα, το κουλούρι. Το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Θα πω ότι έχουμε κάνει πολλές ενέργειες σαν σωματείο να το κάνουμε ένα προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Γιατί σηματοδοτεί την πόλη μας. Να το συζητήσουμε και σε άλλη εκπομπή. Αναγνωριστεί ως κουλούρι Θεσσαλονίκης. Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν μερικές χιλιάδες πλανόδιων κουλουροπολών που πουλάνε ένα ίδιο κουλούρι. Νομίζω. Δεν είναι ίδιο. Δεν είναι ίδιο. Έχει πολλές διαφορές. Δεν είναι ίδιο. Το κουλούρι Θεσσαλονίκης έχει η διατροφική του αξία σαν σνακ. Έχει αναγνωριστεί και από τους Άγγλους. Εμείς λοιπόν είχαμε κάνει κάποιες ενέργειες πριν από 8 χρόνια για να γίνει προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Και ποτέ δεν ψηφίστηκε η ανάλογη οικία, η κυβερνητική υπουργική απόφαση. Θα σας πω μόνο ότι την τελευταία επταετία αντίστοιχες οικία στην Πολωνία έχουν γίνει πάνω από 180. Αυτό λοιπόν, γιατί η διατροφή δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στο ράφι ή η μόδα ή το ζέα που είπαμε. Υπάρχουν και κάποιες σταθερές, τις οποίες θα πρέπει στην Αθηνά και Χειρακίνη όλοι μαζί να τις κινήσουμε, γιατί αξίζει τον κόπο και γιατί είναι σημαντικό να τρώμε όχι μόνο καλό ψωμί, να έχουμε μια καλή διατροφή. Να μάθουμε να τρώμε, όχι να επιβιώνουμε απλώς. Κύριε Κουμέρια, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην Κοινωνία των Ιδεών. Να είστε καλά. Και από τον παραδοσιακό ελληνικό φούρνο και τα ζυμώματα του φούρναρη, παραμένουμε σε ζυμώματα αλλά άλλου χαρακτήρα. Να δούμε λίγο προεκλογικά ζυμώματα και το παρασκήνιο των επόμενων, ήδη άρχισε να διαφαίνεται, των επόμενων δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως πρώτα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. We'll be right back.